Θα πάμε στον Δήμαρχο Θάσου, τον κύριο Κώστα Χατζημανουήλ, ο οποίος θα μας πει πώς κυλάει η εκλογική διαδικασία στην Θάσου μας, στο πανέμορφο νησί μας, το οποίο βούλιαξε φέτος. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζημανουήλ. Καλημέρα από τη Θάσου. Αν θέλετε, μη μας ακούτε από την τηλεόραση, γιατί από την τηλεόραση θα ακούγεται διπλός ήχος και θα μπερδευόμαστε και έχει και καθυστέρηση. Θα θέλαμε να μας πείτε για την εκλογική διαδικασία πώς κυλά μέχρι στιγμής και αν θεωρείτε ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν άκουσα. Πώς κυλάει η εκλογική διαδικασία μέχρι στιγμής, κύριε Δήμαρχε? Από το πρωί πολύ ομαλά, σε όλα τα εκλογικά τμήματα, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, είναι όλα κατευθύνει. Η προεκλογική περίοδος, ακόμα μία προεκλογική περίοδος μέσα στο καλοκαίρι, επηρέασε την τουριστική κίνηση στη Θάσο, επηρέασε τη λειτουργία των καταστημάτων? Καθόλου. Καθόλου, και το λέω γιατί και χθες ακόμη τα φεριμπότ έφταναν γεμάτα με τουρίστες από τις γείτονες χώρες. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Πάρα πολύ ευχάριστο. Τα capital control μας έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η προσαρμογή ήρθε γρήγορα. Οι επιχειρήσεις ήδη ήταν έτοιμες να λειτουργήσουν και με νέες μεθόδους. Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι ήταν ένα από τα καλύτερα καλοκαίρια των τελευταίων ετών. Θα δούμε και τα νούμερα των αφίξεων. Όμως, ακόμη και σήμερα που μιλάμε, βεβαίως βοηθάει πάρα πολύ και ο καιρός, έχουμε πολύ καλές πληρότητες. Μάλιστα. Η σεζόν θα κρατήσει μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Έχουμε την πληροφορία ότι φέτος μέχρι μέσα Οκτωβρίου είναι γεμάτα τα καταλήμματα. Είναι αλήθεια αυτό? Είναι αλήθεια και αν βοηθήσει ο καιρός, πιστεύω ότι θα μπούμε μέσα στον Οκτώβρη καλά. Πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραία εποχή. Δηλαδή, ακόμη και η θάλασσα είναι ζεστή. Είναι καλοκαιρινό το τοπίο και η φύση. Και εμείς, δημοσιογράφοι που λόγω εκλογών δεν πήραμε άδεια και δουλεύουμε όλο τον χρόνο, θα επιστρέψουμε στην πανέμορφη Θάσο μας μέσα στον Οκτώβριο να κάνουμε τις διακοπές μας. Ελπίζω μας ακούνε από τη διοίκηση. Όχι μόνο οι δημοσιογράφοι, αλλά και όλος ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι το μικρό καλοκαιράκι στη Θάσο είναι το πιο γλυκό. Πολύ ωραία. Κύριε Δήμαρχε, θα συνεχθούμε εκ νέου μαζί σας να μας πείτε για την εκλογική διαδικασία, αν υπάρξει κάποιο θέμα που βλέπουμε ότι όλα κυλούν πολύ ομαλά. Έχετε την εμπειρία πλέον και όλα λειτουργούν τέλεια. Και αν έχετε κάποια πληροφόρηση από το πώς βλέπει ο κόσμος πλέον όλο αυτό το πράγμα, τις εκλογικές, απανοτές εκλογικές διαδικασίες, ο κόσμος στη Θάσο, ο οποίος έχει τις δουλειές του, δεν είναι τώρα να ασχολείται πολύ πολύ με τις εκλογές, αυτό είναι μια αλήθεια. Όχι, δεν δυσανασχετούν. Πιστεύουν ότι πρέπει να εκτελέσουν αυτή την υποχρέωσή τους, το συνταγματικό τους αυτό δικαίωμα, και είναι υποχρέωση όλων μας, ανεξαρτήτως ασχολιών, να πάμε σήμερα στην κάλπη. Είναι ανάγκη να υπάρξει σταθερότητα, να προκύψει κυβέρνηση και τώρα να μιλήσω και σαν εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι μεγάλη ανάγκη να λειτουργήσουμε. Και αναφέρομαι στο ΕΣΠΑ και αναφέρομαι σε όλα αυτά τα οποία είναι άρρηκτα, συνυφασμένα με τη σταθερότητα. Θα μας πει και ο κύριος Σωτήρης Παπαδόπουλος σε λίγο πώς λειτουργεί και η περιφέρεια στο θέμα με τα ΕΣΠΑ και όλα αυτά που συμβαίνουν, γιατί όποτε και να γίνει, οι εκλογικές διαδικασίες, όλο το κλίμα κάπου μας πάει πίσω. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι όμως απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξουν κυβερνήσεις. Και αυτό είναι σωστό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε και θα συνδεθούμε εκ νέου. Καλή συνέχεια. Να μας πείτε τα νέα το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.